Δηλαδή, οι άλλες κρίθηκαν για την ετοιμότητά τους. Νομίζω είναι άδικο να την κρίνουμε αν είναι καλή παρουσιάστρια. Νομίζω πρέπει να ξαναλλάξουν θέση. Okay. Συγγνώμη, αλλά αυτό μου ζητήθηκε. Δεν το λέω σε ένα Φωτεινή μου. Στο λάκι μου, έλα στη θέση σου. Αντρέα μου, αυτό ήθελε να κάνει η Φωτεινή ο Λάκης Γαβαλάς. Κρίνουμε την ετοιμολογία των κοριτσιών, κρίνουμε τα επιχειρήματά τους. Είναι διαφορετικό να κάνεις τις ερωτήσεις από το να τις απαντάς. Είναι πολύ διαφορετικό είναι να κάνεις τις ερωτήσεις από την αντισαπαντά. Έχει δίκιο. Βεβαίως είναι. Αυτό ήθελε να κάνει. Δεν το λέω για τη Φωτεινή. Ωραία, θα κάνουμε μία ερώτηση λοιπόν. Προλαβαίνουμε. Μία ερώτηση, ναι, γιατί τώρα έκανε ήδη μία συνέντευξη ολόκληρη η Φωτεινή. Φωτεινή μου. Ναι. Πόσο καλά τα πας με την ίντρικα, αγάπη μου. Με την ίντρικα. Ναι. Καθόλου καλά, μπορώ να πω. Η ίντρικα είναι μέρος της ζωής μας και ιδιαίτερα μέρος του διαγωνισμού που βρισκόμαστε. Όταν βάζεις 20 κοπέλες μαζί να διαγωνιστούν για έναν τίτλο, νομίζω είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχει ίντρικα. Εγώ συνειδητά αποφάσισα από την αρχή να κρατήσω μια απόσταση από όλων αυτών. Ήρθα εδώ για ένα σκοπό, κάνω τη δουλειά μου, φεύγω, τελειώνω, φεύγω. Αυτό δεν με αφορά να... Όχι, αν ήθελε να μάθεις τι θα πει ίντρικα, να κάνω εγώ μια με την Άντρια. Συγχαρητήρια. Μάλιστα. Με όλα αυτά που είπε η Φωτεινή, να σας πω και εγώ ότι είχαμε ένα μικρό σεισμό, 3,3, έτσι, μόλις πριν λίγο. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμά μας. Πάμε στα... ήδη τα μικρόφωνα ξεκίνησαν και φεύγουν. Πάμε στη βαθμολογία, γιατί εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τους σεισμούς. 9, Φωτεινή μου. Ευχαριστώ. Δεν σε ακούσαμε, Ανδρέα. 9. 9, πολύ ωραία. 10 με τόνο. 10 με τόνο. Και από μένα 10. 10. Δημήτρη. 10. Μόνο έτσι κάνεις όμως, Δημήτρη μου. 10. Λέκη. 10 με Σολομό, με τόνο, με ό,τι ψάρι θέλεις. 49 βαθμούς, μπράβο σου. Έχω βάλει.